Καλησπέρα σας κύριε Αντιδήμαρχε, σας τηλεφωνώ από το e-Corinthos.gr σχετικά με μια παραφιλολογία που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες και στην ουσία έχει δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα στις επιχειρήσεις στο ΚΙΑΤΟ ότι υπάρχουν δεκάδες κρούσματα κορονοϊού στην περιοχή σας. Πρώτα απ' όλα, τι ισχύει σχετικά με αυτά τα κρούσματα και τι ενέργειες κάνει ο Δήμος? Κοιτάξτε να δείτε. Πριν από μισή ώρα περίπου, μιλάμε για 5 Αυγούστου, γύρω στις 5 η ώρα, επικοινώνησα με τον διοικητή του νοσοκομείου και με την περιφέρεια και με την πολιτική προστασία, γιατί διάβασα και εγώ κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν για σωρία κρουσμάτων του ΚΙΑΤΟ, ήταν κατηγορηματικά αρνητικοί και οι τρεις. Μάλιστα μίλησα με τον πρόεδρο του νοσοκομείου, τον κύριο Καρκούζη, ο οποίος ήταν κατηγορηματικά αρνητικός, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όντως πήγαν κάποια άτομα από το ΚΙΑΤΟ και έκαναν τεστ κορονοϊού στο νοσοκομείο, όπου και βγήκαν αρνητικά. Αυτά λένε και οι δικές μας πληροφορίες, παρέα ενός παιδιού που εντοπίστηκε σαν θετικό κρούσμα την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Και από τότε δεν έχουμε κανένα καινούριο. Επίσημη ενημέρωση, κανένα και τίποτα καινούριο. Αυτό είναι από επίσημη ενημέρωση. Σας είπα με ποιους μίλησα, με τις υπηρεσίες που μιλάω, γιατί δεν θα κάτσω τώρα να συνομιλήσω ή να πάρω πληροφορίες από το Facebook. Μιλάω επίσημα με πληροφορίες, με ποιους μίλησα, με ποιους επικοινώνησα αμέσως μόλις αντιλήθηκα ότι δημιουργούν αυτά τα δημοσιεύματα για την πόλη. Και σας λέω ότι σας ανέφερα ημερομηνία και ώρα. Μέχρι τώρα, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, με την διαβεβαίωση του πρόεδρου του νοσοκομείου και του Περιφερειάρχη, δεν έχουμε τίποτα που να αληθεύει σε αυτά τα δημοσιεύματα. Τώρα αυτή η συνέντευξη γίνεται Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 4:53 μετά μεσημβρίας, για να είμαστε ακριβείς για όλους, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση στο μέλλον. Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ σας τόνισα την ημερομηνία και την ώρα, γιατί σας λέω ότι δεν ξέρω τι θα μπορεί να συμβεί αύριο μεθαύριο. Σας λέω, μέχρι αυτή τη στιγμή, από τους ανθρώπους που επίσημα μίλησα σαν αντιδήμαρχος και σαν υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Ούτε έχει πέσει στο τραπέζι ενδεχόμενο καραντίνα στην περιοχή του Δημηνιού. Ούτε έκτακτο Δέλτα Σίγμα έχετε αποφασίσει το Δήμο. Πολύ περισσότερο δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση ο Δήμαρχος Σικιονίων. Ανακοίνωση ετοιμάζουμε, θα βγάλουμε πιστεύω τις απογευματινές ώρες, μόλις έχουμε και τα τελικά, θα έχουμε και εγγράφος αυτά που σας είπα προηγουμένως ότι επικοινώνησα τηλεφωνικά. Όταν θα τα έχουμε και εγγράφος, θα βγάλουμε επίσημη ανακοίνωση και θα μπουν όλα τα πράγματα στις θέσεις τους. Εάν ισχύουν έτσι όπως μου τα είπαν τηλεφωνικά και εμένα τη συγκεκριμένη στιγμή. Επειδή είναι σήμερα και μια μεγάλη γιορτή για την περιοχή, και δεν βγάζουμε κι εμείς από το μυαλό μας ότι κάποιοι μπορεί να κυκλοφόρησαν και αυτά για να κάνουν κακό αυτήν τη μέρα. Ναι, δεν θα ήθελα να πω ότι είναι στοχευμένα και εξυπηρετούν συμφέροντα αυτά τα δημοσιεύματα. Ας τα χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή σαν ανακριβή και αναλυθή. Δεν θα ήθελα να επιταθώ παραπάνω. Όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με το ΚΙΑΤΟ, όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με την παραλία μας, όλοι καταλαβαίνουμε τις μέρες που διανύουμε και σήμερα έχουμε απόψη και αύριο από την γιορτή της πόλης. Έχει γίνει ζημιά στην περιοχή αυτή τη μέρα, από σήμερα έχετε δει να έχει πέσει κίνηση, να έχει θορυβηθεί ο κόσμος? Όχι. Δεν έχουμε κατήρια, δεν υπάρχει μια αναστάτωση, υπάρχουν πηγαδάκια, ρωτάνε, παίρνουν τηλέφωνο, προσπαθούν να ενημερωθούν. Καταλαβαίνετε ότι είναι ευαίσθητο το θέμα και αυτά τα δημοσιεύματα όσο να κάνει προκαλούν μια αναστάτωση. Νομίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα, νομίζω θα επιβεβαιωθούν αυτά που είπα πριν από λίγο από τους επίσημα και εγγράφος από νοσοκομείο και περιφέρεια και όλα θα λήξουν ομαλά. Θα βγει και δελτίο τύπου από το Δήμο με τα επίσημα στοιχεία? Ακριβώς, θα επανέλθουμε. Και εδώ θέλω να τονίσω σε όσους μας ακούνε ότι δεν λέμε ποτέ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα, κρατάμε τις αποστάσεις, φοράμε τις μάσκες, τηρούμε την καθαριότητα και όλα αυτά που λέει το Υπουργείο και οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και όλα ομαλά. Στο ποσοστό όμως που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, τίποτα διαφορετικό, κανένα περιστατικό δεν έχει καινούριο στην περιοχή τις τελευταίες 2-3 μέρες.
Ακριβώς. Ό,τι είχαμε, αυτό και παραμένει. Σύμφωνα με αυτά που με ενημέρωσαν πριν από λίγο οι φορείς επίσημα. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για τις καθησυχαστικές σας δηλώσεις, γιατί ο κόσμος φοβάται και πρέπει να ενημερώνεται σωστά και έγκυρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε όλοι και με υγεία και ασφάλεια. Και γιατί όχι, από το Κιάτο που είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος για να έρθει κάποιος να κάνει και τις διακοπές του. Να είστε καλά. Βέβαια, είναι όλα σε ετοιμότητα να υποδεχτούμε τον κόσμο. Ήδη έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή μας. Και όλα πιστεύω ότι θα κυλήσουν ομαλά. Με τα όποια προβλήματα βέβαια υπάρχουν λόγω της πανδημίας και λόγω των γενικότερων προβλημάτων που διανύουμε αυτή την εποχή σαν χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.